το ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την εκτίμησή μου τουλάχιστον, θα έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις. Δηλαδή εκλογές μέχρι το τέλος Ιουνίου, κύριε Τζαφέλ. Αν είναι αυτό, και πάνω από 1-2%. Αυτό είναι. Όχι, είπα προηγούμενα, όχι, καταλάβατε τι είπα, ότι το να δέχεται και ο αντίπαλος ότι θα έχουμε μεγάλη διαφορά, στη μεγάλη διαφορά θα έχουμε τις καταιγιστικές εξελίξεις. Αν είναι 1-2 μονάδες, βεβαίως σύμφωνα με το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, αυτό θα σήμαινε ότι χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει η επόμενη κυβέρνηση. Αλλά επειδή δεν θα είναι εθνικές εκλογές, θα είναι ευρωεκλογές, το θα δώσει ένα περιθώριο για διαχείριση από πλευρά τη κυβέρνηση. Αν έχετε 1-2 μονάδες μπροστά, έχουμε, ναι, μεν θα ευχαριστηθείτε. Εμείς, αλλά όχι δεν... μόνο θα ευχαριστηθούμε, θα θέσουμε και θέμα. Αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα γίνει. Καλά, εσείς θέμα έχετε θέσει και πριν. Α, μπράβο. Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε τώρα. Να πω κάτι για τον κύριο Σαμαρά χθες, αυτό ακριβώς που ρωτήσατε την κυρία Τζαβέλα, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο κύριος Σαμαράς απέδειξε χθες ακριβώς με αυτή τη ρίση που είπατε, ότι είμαστε γέννημα θρέμα της κρίσης και αν ξεπεραστεί η κρίση, έτσι όπως ο ίδιος θεωρεί, θα πάρουμε τα κάτω μας. Μάλιστα θα το προσωποποιήσει για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, θα πει ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ακριβώς, όπως δεν είχαν καταλάβει στις εκλογές Μαΐου-Ιουνίου, ότι αυτή η κρίση δεν είναι κάτι συγκυριακό, δεν είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι κάτι που ήρθε και που πέρασε, αλλά οι συνέπειες της και η συνέχισή της δυστυχώς διακινδυνεύει τις επόμενες γενιές. Άρα το πολιτικό σκηνικό βεβαίως και γέννησε και γεννάει αλλαγές τρομακτικές. Δηλαδή κόμματα ήδη έχουν εξαφανιστεί. Άλλα θα εξαφανιστούν το βράδυ της 25 Μαΐου. Θα διαλυθούν στα κανάλια. Άλλα έρχονται, βεβαίως. Άλλα έρχονται και αναδιατάσσονται. Η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ από το 3-4-5% έχει εκτοξευτεί και αυτή τη στιγμή είναι στο μάτι, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη. Το βλέπουν όταν σαν λέτε, ένα πείραμα. Θέλω να σας πω. Θα το δούμε τότε. Ξέρετε ότι είμαι αρκετά έμπειρος για να κάνω κάποιες εκτιμήσεις. Υπάρχουν κόμματα τα οποία λειτουργούν περισσότερο επικοινωνιακά. Δεν θα προλάβουν να κάνουν ενδεχομένως τις συλλογικές τους διαδικασίες. Άστα τώρα να πάει. Κατάλαβα για ποιον μιλάτε. Και έχει ξαναγίνει. Για ποιον ή για ποιους. Και έχουν ξαναγίνει αυτά. Υπάρχει το φαινόμενο, το πρωτόγνωρο της Χρυσής Αυγής, που είναι τρομακτικό στη χώρα μας. Προφανώς λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, αντί να αναλύσει και να δει ότι αυτή η κρίση όχι απλά τα έχει γεννήσει αυτά, τα έχει γενοβολήσει, τα έχει σφραγίσει πιθανώς και τη μοίρα όλης της χώρας τα επόμενα χρόνια, και σε αυτό το έδαφος να συζητήσουμε, δηλαδή με αυτά τα δεδομένα, πηγαίνει και κάνει μια συνέντευξη, ενώ δεν έρχεται στη Βουλή να συζητήσει, ενώ δεν δέχεται debate κλπ. Και μονομερώς ρίχνει την παρλάτα, ας πούμε, ότι μόνο έτσι μπορεί να... ότι είναι γέννημα της κρίσης και μόλις περάσει θα εξαφανιστούν. Εντάξει, αυτό δείχνει, κοιτάξτε, δείχνει πολύ επιφάνεια. Το λέω τώρα, πολύ επιφάνεια. Δηλαδή, εδώ έχουν γίνει αλλαγές. Δηλαδή, έχει διαλυθεί η μεσαία τάξη. Όχι, θέλω να σας πω, οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες εκπροσωπούνται από τα κόμματα. Έχει διαλυθεί η μεσαία τάξη. Η ανεργία πάει εκεί που πηγαίνει. Ο κόσμος της εργασίας έχει υποβαθμιστεί. Η νεολαία, ας πούμε, έχει μπροστά της τα αδιέξοδα. Προφανώς αυτή η κοινωνία θα παράξει και παράγει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα που ευτυχώς για τη χώρα μας, τελειώνω με αυτή την κουβέντα, είναι προς τα αριστερά σε μεγάλο βαθμό, όχι απολύτως, ούτε μόνο, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη σε αρκετές χώρες είναι προς την ακροδεξιά, όπως και στη Γαλλία προσφάτως ή στην Νορβηγία και αλλού. Ευτυχώς για τη χώρα μας, σε μεγάλο βαθμό, σε αρκετό βαθμό, είναι προς τα αριστερά αυτή η εξέλιξη. Πάντως ο κύριος Βούτσης με την τοποθέτηση.